απάτη τα όρη, απάτη τα βουνά, σπήλαια απάτητα και απρόσιτα από τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Γιατί εδώ θα καταφύγουν οι χριστιανοί την εποχή του Αντιχρίστου. Όσοι αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα με το 666, το οποίο πολύ σύντομα θα γίνει υποχρεωτικό. Και μην νομίσετε ότι θα πείτε δεν παίρνω την ηλεκτρονική κάρτα, την ηλεκτρονική βιομετρική ταυτότητα με το 666 και θα τη σκαπουλάρω, θα τη βγάλω λούφα πηγαίνοντας στη λαϊκή και ψωνίζοντας τρόφιμα και άλλα αγαθά, γιατί ο Αντίχριστος θα βάλει στο χέρι και τις λαϊκές. Και από 1η Μαρτίου του 2024 με το νέο ημερολόγιο, το οποίο είναι Αντίχριστο και αναθυματισμένο, θα βάλουν στις λαϊκές ψηφιακές ταμιακές μηχανές και POS, δηλαδή μηχανήματα που θα δέχονται τις κάρτες με το 666, με τις οποίες θα σε εφοδιάσουν για να πάρεις ένα ψωροεπιδοματάκι, ένα ψωροπάς, ψωροfood pass που σου δίνουν. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα, δεν αντιστέκεσαι. Σε τίποτα δεν αντιστέκεσαι. Ούτε στο γάμο των ΛΟΑΤΚΙ, ούτε στην εκπόρνευση της κοινωνίας, ούτε στην εκπούστευση, πουθενά δεν αντιστέκεσαι. Είσαι ένα τυποτένιο ανθρωπάκι λοιπόν. Αλλά οι χριστιανοί και όσοι αντιδρούνε θα καταφύγουν στα ιερά σπήλαια, στα βάθη, στις τρύπες της γης. Εδώ θα καταφύγουν οι χριστιανοί την εποχή του Αντιχρίστου. Και δεν θα πάρουν το χάραγμα, κρυμμένοι από τις ανέσεις του σύγχρονου κόσμου, κρυμμένοι από το ίντερνετ, κρυμμένοι από το 5G, κρυμμένοι από όλα τα συστήματα που τους ταυτοποιούν με το 666. Γιατί όποιος πάρει την κάρτα και το χάραγμα με τον αριθμό 666 θα πάει στην κόλαση. Δεν έχει μετάνοια. Είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και αποβάπτισης. Πολύ προσοχή αδερφοί. Μην γίνεστε μωροί, αλλά γίνεστε σοφοί και προσεκτικοί για να οδηγηθείτε στον παράδεισο, για να οδηγηθείτε στην αιώνια λαμπρότητα και το ζωοδότη ήλιο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό 3,5 χρόνια κατά την εποχή των διωγμών του Αντιχρίστου θα καταφύγουν στα ιερά σπήλαια και στην έρημο. Εκεί θα τρέφονται αοράτως από αγγέλους, από δυνάμεις επουράνιες, από δυνάμεις θεϊκές, και δεν θα μπορούν να τους εντοπίσουν η φέμα του Αντιχρίστου, οι δυνάμεις του Αντιχρίστου. Γιατί όποιος δηλιάσει και συλληφθεί, αυτός θα οδηγηθεί στην Λεμιτόμο. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη μιλάει για τους πεπελεκισμένους δια τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Όσοι δεν δεχθούν να πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου και να προσκυνήσουν το θηρίο, θα οδηγηθούν στη Λεμιτόμο, θα οδηγηθούν στο θάνατο, το σωματικό, αλλά η ψυχή τους θα βρεθεί αιώνια μαζί με την τρισήλιο θεότητα του Ιησού Χριστού. Μη δηλιάσετε αδερφοί μου, μη δηλιάσετε. Καταφύγετε στα όρη, στα σπήλαια και στα βουνά. Εκεί θα στρέφεστε αοράτως. Όχι με σφραγισμένα και μπαρκοντιασμένα προϊόντα, αλλά με ό,τι δίνει η μητέρα γη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μη δηλιάσετε.